Ο σώστρον φαϊνόν εκνικτός της απάτης, όλου κυλίανε ευσεβώς αναλάμψας. Νομίμως ηγόνησε και τον δόλιον εκτινάς, όθεν πρέσβευε συν τη Θεόφρονη Παύλη και τη Τέταρση πέσει Χριστό αθλοφόρε υπέρ των ψυχών Τη τρίτη του μηνός Ιουνίου, Λουκιλιανού και Παύλης των Μαρτύρων και των Αγίων Νηπίων Κλαβδίου, Ιπατίου, Παύλου και Διονυσίου των Μαρτύρων, Ιερία Ωσίας, Πάπου Επισκόπου Χιτρών της Κύπρου, Αχιλά Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, Αθανασίου Οσίου, Ιωσήφ του Νεομάρτυρος και Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης οι Άγιοι Μάρτυρες, Λουκυλιανός, Παύλη και τα Νήπια, Κλάβδιος, Ιπάτιος, Παύλος και Διονύσιος. Ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός μας διαβεβαίωσε ότι τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστίν, δηλαδή εκείνα που είναι αδύνατο να γίνουν με την ασθενική δύναμη και λογική του ανθρώπου, αυτά είναι κατορθωτά και δυνατά από τον Θεό. Πράγματι, ποιος θα περίμενε από έναν άνθρωπο που πέρασε σχεδόν όλη τη ζωή του μέσα στην ειδωλολατρία, της οποίας μάλιστα ήταν και ιερέας, να γίνει χριστιανός. Κι όμως αυτό συνέβη με τον γέροντα ειδωλολάτρη ιερέα Λουκυλιανό, ο οποίος έζησε στα χρόνια του βασιλιά Αυριλιανού το 270 μετά Χριστόν. Ο ειδωλολάτρης ιερέας Λουκυλιανός, όταν άκουσε για πρώτη φορά το χριστιανικό κήρυγμα στην πατρίδα του την Οικομίδια, η Θεία Χάρη δημιούργησε μέσα του πραγματικό σεισμό. Γκρεμίστηκαν σαν χάρτην πύργοι οι ειδωλολατρικές του πεπιθήσεις, που τόσο βαθιά ήταν ριζωμένες στην ψυχή του. Τα γεροντικά του μάτια άνοιξαν και με νεανική ζωηρότητα Διακήρυξε την πίστη του στο Χριστό. Προσπάθησε μάλιστα να φέρει με το κήρυγμά του και άλλες ψυχές στο Χριστό. Το γεγονός αυτό καταγγέλθηκε στον Κόμη Λιβάνιο. Με θάρρος ο Λουκυλιανός ομολόγησε μπροστά του τον Χριστό. Τότε ο Κόμης πιεζόμενος από τους ειδωλολάτρες ιερίς που θεωρούσαν τον Λουκυλιανό λιποτάκτη της ψευτοθρησκείας τους διέταξε και τον βασάνισαν. Έπειτα τον έριξαν στη φωτιά για να καεί, αλλά δυνατή βροχή έσβησε τη φωτιά. Τότε τον έστειλαν στο Βυζάντιο, όπου ο Λουκυλιανός αξιώθηκε να μαρτυρήσει με σταυρικό θάνατο. Στην φυλακή μέσα ο Άγιος Λουκυλιανός βρήκε τέσσερα παιδιά, που για τον ίδιο λόγο ήσαν φυλακισμένα και κατόπιν αποκεφαλίστηκαν. Μετά από το μαρτυρικό του θάνατο, η Παρθένος Παύλη πήρε τα ιερά του λείψανα και τα ενταφίασε. Τότε όμως συνελήφθηκε αυτή, βασανίστηκε σκληρά και στο τέλος αποκεφαλίστηκε.